Τα self-test, αυτό το αυτοτεστ, πιάνει τις μεταλλάξεις? Από όσο νομίζω, όχι. Από όσο γνωρίζω, όχι. Ή τουλάχιστον δεν είναι με σαφή. Το self-test έτσι κι αλλιώς έχει προβλήματα, κύριε Σαχίνη. Δεν είναι μοριακό τεστ. Δηλαδή, θέλω να πω ότι σε αυτή τη χώρα ορισμένες φορές είναι πραγματικά μένεις άφωνος. Αφού είναι πιο κάτω και από το Rabbit, είναι προφανές ότι δεν πιάνει. Γι' αυτό λέω. Ούτε το Rabbit δεν μπορεί να το πιάσει. Σε αυτή τη καλά, χώρα. Καλά. Μένεις... Πρέπει να είναι πολύ καλό Rabbit για να το πιάσει. Ναι. Σε αυτή τη χώρα μένεις άφωνος. Γιατί σε αυτή τη χώρα, στην οποία κατηγορείς τον πληθυσμό ότι δεν ξέρει να χρησιμοποιεί μάσκα, ταυτόχρονα του λες πήγαινε να κάνει self-test. Δηλαδή, μένεις άφωνος σε θέματα δημόσιας υγείας. Γιατί πολύ απλά δεν γίνεται να περιμένεις ένα πληθυσμό ο οποίος του λες ότι δεν χρησιμοποιεί σωστά τη μάσκα, ότι θα κάνει σωστά το self-test και ταυτόχρονα θα το χρησιμοποιήσει και σωστά, δηλαδή, τα αποτελέσματά του. Δηλαδή, το ερώτημα είναι, βρίσκει ένα θετικό, βρίσκει ένα αρνητικό. Ξεχάστε την αβεβαιότητα. Πώς θα το χρησιμοποιήσει αυτός ο άνθρωπος, τι θα κάνει εκείνη τη στιγμή? Το θετικό θα τρομάξει και θα πάει στο γιατρό, θα το κρύψει? Το αρνητικό θα θεωρήσει ότι είναι όλα μια χαρά και θα αρχίσει να αγκαλιάζει τους πάντες? Άρα θα χάσουμε το τεστ και η χνηλάτιση, το οργανωμένο που ούτως ή άλλως είναι κακήν κακός, μου λέτε. Ακριβώς. Πάει και αυτό. Εγώ θα κάνω ό,τι κάνω στο σπίτι μου. Και κυρίως εδώ δεν προσφέρει υλικό για γονιδιακή αλληλούχηση. Αν οι μεταλλάξεις κάνουν πάρτι, έχει άλλο κίνδυνο δηλαδή. Το ζητούμενο λοιπόν είναι ακριβώς αυτό που λέτε. Δεν μπορεί να έρθουμε να αντικαταστήσουμε μια επιστημονική διαδικασία η οποία έχει ένα ρυθμό, ένα συγκεκριμένο πλάνο, ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο και να πούμε κάνουμε μια άλλη διαδικασία η οποία είναι, αφορά την κοινότητα και αφορά κυρίως, κατά τη γνώμη μου, ξέρετε πώς το χαρακτηρίζω, κοινωνική προσφορά. Αυτό να το δεχτώ. Αν το θεωρήσουμε ότι είναι μια κοινωνική προσφορά του κράτους προς τους πολίτες, να το δεχτώ. Αν το θεωρήσουμε ότι είναι μια διαδικασία μεταφοράς της ευθύνης στο ατομικό επίπεδο, να το δεχτώ. Αλλά μέχρι εκεί. Δηλαδή, οι πληροφορίες που θα πάρεις θα είναι περίεργες, ασταθείς. Δεν ξέρουμε ποιος θα τα δηλώνει, γιατί θα το δηλώνει, τι επιδημιολογικά χαρακτηριστικά θα έχει αυτός. Ναι, αλλά με συγχωρείτε, αν λέτε κοινωνική προσφορά, εγώ θα πω ότι είναι μια επικίνδυνη κοινωνική προσφορά. Διότι αν εγώ είμαι και ψευδός αρνητικός, δεν το έχω χρησιμοποιήσει σωστά, δεν μου προσφέρει υλικό για γονιδιακή αλληλούχηση για τις μεταλλάξεις, τότε κινδυνεύουμε να κάνουμε ένα τροφοδότη της διασποράς. Το έχετε δίκιο και να πω, να συμπληρώσω αυτό, ότι θέλω να χαρακτηρίσω το self-test σαν ένα πολύτιμο εργαλείο, υποστηρικτικό όμως. Όχι κύριο εργαλείο. Θυμάστε και το έχουμε ξανασυζητήσει και ραδιοφωνικά, είμαστε η χώρα η οποία έχει κινήσει, έχει βρει πανάκιες. Είχε πανάκια τη μάσκα. Πήγε μετά πανάκια στα εμβόλια. Πάει πανάκια στην ατομική ευθύνη, πάει πανάκια. Πανάκια της είναι ουσιαστικά το self-test. Δηλαδή βρίσκει σημεία να καλύπτεται. Αυτά είναι εργαλεία. Εργαλεία χρήσης, τίποτα άλλο. Τα οποία πρέπει να χρησιμοποιούνται παράλληλα με άλλα πράγματα που πρέπει να στηρίζουν αυτή τη διαδικασία. Αρκεί να υπάρχουν τα άλλα πράγματα. Ναι. Θέλω να μου επιτρέψεις στο σημείο αυτό